2013, όταν τότε πάλι λέγατε... Όχι, είχαμε ένα χρόνο καταστροφή ακόμα, δεν είναι ακριβώς τα ίδια, είναι λίγο χειρότερα. Αν με αφήσετε να πω, θα ολοκληρώσω τη σκέψη μου, λέγοντας κι εσείς ο ίδιος, αν διαβάσετε τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδος στην οποία έτσι υπηρετείτε, στην Αυγή θα δείτε ότι ό,τι λέγατε το 2013 βεβαίως δεν εννοώ εσείς προσωπικά. Και ίσως όχι μόνο να... Δυστυχώς πέσαμε μέσα. Ίσως όχι μόνο η Αυγή, πέσατε έξω. Και θα σας πω γιατί. Λέγατε πέρυσι τέτοια εποχή ότι θα πάρουμε τα σπίτια του κόσμου, ότι θα έρθει η καταστροφή, μάλιστα πέρυσι, νομίζω, 1η ή 2η Σεπτεμβρίου. Με τον έμφυα, τι κάνετε. Λέγατε λίγο πολύ, κύριε Κυρίτση, νομίζω, αν βάλετε τα βίντεο από την εκπομπή, θα τα δείτε ότι η κυβέρνηση θα έπεφτε με το άνοιγμα των σχολείων, τότε που είχατε κρεμαστεί από τις τυράντες του κυρίου Κοτσιφάκη. Στη συνέχεια είχατε πει και άλλα ότι η κυβέρνηση θα έπεφτε και ενθυμούμε, για να μην πάμε τόσο πολύ μακριά, ας πάμε στις πρόσφατες εκλογές, τις οποίες ευρωεκλογές επικαλείστε συνεχώς, επικαλείται και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, λέγοντας ότι ο λαός μίλησε. Λοιπόν, αν θυμάστε κι εσείς το μήνυμα το οποίο λέγατε και ήταν η προεκλογική σας, αν το θέλετε, το προεκλογικό σας μότο, ήταν ότι την επομένη των εκλογών στις 26 φεύγουν. Είμαστε εδώ, κύριε Κυρίτση. Υπάρχει ένα θέμα, δεν έχετε φιλότιμο να σηκωθείτε να φύγετε. Παρά τις καταστροφολογικές προσεγγίσεις σας. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ντινόπουλε.